Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Μαθητές είμαστε και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που είναι ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μια ανώνυμη αγαπητή φίλη που αναφέρει τα εξής. Γεια σας, ο Θεός να σας ευλογεί κατά πάντα. Θα ήθελα να με βοηθήσετε σε ερωτήματά μου που κάποιες φορές με κάνουν να παγώνει η καρδιά μου και να έρχομαι σε απόγνωση. Πρώτον, πώς πραγματικά μπορώ να βεβαιωθώ ότι έχω βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, λαλώ γλώσσες, γέμισα γαλήνη και χαρά, ευτυχία για την ακρίβεια, αλλά ψάχνοντας κάποιες λέξεις στο ίντερνετ είδα πως δεν σημαίνουν κάτι παρά μόνο κάποιες λίγες που όντως είχαν περιεχόμενο είτε Θεού είτε παραδείγματος χάρη, λέξεις όπως αλήθεια, πίστη και λοιπά σε διάφορες γλώσσες. Πώς μπορώ να ξέρω πως δεν είναι άφθυπο βολή μου, πως δεν είναι από τη λαχτάρα μου να βαφτιστώ από τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να πούμε ότι η βεβαιότητα δεν έρχεται για τα πράγματα του Θεού και ιδίως για τα πνευματικά, για το οποίο ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των πνευματικών. Δεν έρχεται μέσα από το ίντερνετ, ούτε και μέσα από τη διερεύνηση την προσωπική μας. Η βεβαιότητα έρχεται μέσα από την πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Μέσα από την πίστη μας στη βιωματική μας εμπειρία. Εάν γίνονται στη ζωή μας αυτά τα οποία είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, τότε είμαστε βέβαιοι ότι περπατάμε στην αλήθεια. Και δεν αμφιβάλλουμε. Εάν αυτά τα οποία γράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας, γιατί να επιδιώξω να τα επιβεβαιώσω με ανθρώπινη γνώση ή ανθρώπινη λογική. Θα μπερδευτώ, θα ολιγοπιστήσω, θα απιστήσω και θα σκανδαλιστώ στο τέλος. Πώς λοιπόν πραγματικά μπορώ να είμαι βέβαιη, να είσαι βεβαία ότι έχεις βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, όπως λέει η Γραφή. Παραδείγματος χάρη, την ημέρα της Πεντηκοστής, της Πράξης των Αποστόλων, η Γραφή λέει ότι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδεσε σε αυτούς να λαλώσει. Τόσο απλό. Άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες, όπως έδινε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς να μιλάνε. Μα τόσο απλό. Ακόμη, πως καταλάβανε οι άλλοι. Καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι έχει κάποιος βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Όταν ο Κύριος έστειλε τον Απόστολο Πέτρο να κηρύξει το Ευαγγέλιο, την αλήθεια στον Κορνήλιο και στους δικούς του και ο Απόστολος Πέτρος, παρόλο που τότε ήταν απειγορευμένο σε Ιουδαίους να επισκέπτονται εθνικούς, ο Απόστολος Πέτρος πήρε την οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, πήγε στο σπίτι του εθνικού του Κορνήλιου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στο 10ο κεφάλαιο Πράξης των Αποστόλων και 44 εδάφιο γράφει, είναι γεγραμμένο. Ενώ ακόμη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον
επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη. Και πώς το κατάλαβαν και εξεπλάγησαν? Διότι οίκουον, όχι άκουσαν για μια στιγμή, οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Αυτό είναι αρκετό. Εφόσον μιλάς γλώσσες και με ξένες γλώσσες ο νου σου μένει ακαρποφόρητος, δεν καταλαβαίνεις τι λες. Γι' αυτό και είναι και ξένες γλώσσες, άλλες γλώσσες. Τότε αυτό δεν γίνεται από μόνη σου ούτε από αυθυποβολή. Γιατί δεν γινόταν και πρώτα? Οι γλώσσες έρχονται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος όταν εκαλέστη από την Εκκλησία να τους εξηγήσει γιατί πήγε στο σπίτι του εθνικού του Κορνήλιου, ενώ δεν επιτρέπεται από τον νόμο του Μωυσή, ο Απόστολος Πέτρος, ενώ άρχισε να λαλώ, ομολογεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον Κορνήλιο και στους δικούς του, το Πνεύμα το Άγιον επήλθεν επ' αυτούς καθώς και εφ' ημάς καταρχάς. Με τον ίδιο τρόπο. Και συνεχίζει, τότε νεθυμήθην τον λόγο του Κυρίου ότι έλεγε «Ο Ιωάννης μεν εμβάφτισε εν ύδατις, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου». Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, εγώ τις είμαι, τις ήμην, ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν βάφτισε με Πνεύμα Άγιο όλους τους παρευρισκομένους στην οικία του Κορνήλιου και το κατάλαβαν οι εκπεριτομείς πιστοί και ο Απόστολος Πέτρος, γιατί οίκουον αυτούς να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Δεν είπαν, δεν έψαξαν να δούνε τι γλώσσες μιλάνε. Μιλάνε τις γλώσσες που τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο, όπως θέλει. Αυτός ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας δίνει κατά τη δική του θέληση. Αλλά και στην Έφεσο, όταν πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού ο Απόστολος Παύλος και συνήθισε 12 μαθητές που ήσαν ενημερωμένοι και αναγεννημένοι κατά το Λόγο του Θεού από τον Απολό τον Αλεξανδρέα, ο οποίος ήταν δυνατός εν τες γραφές και ζέων κατά το Πνεύμα, αλλά δεν εγνώριζε περί Πνεύματος Αγίου. Αργότερα η Πρίσκυλα μαζί με τον άντρα της του περιέγραψαν ακριβέστερα την οδόν του Κυρίου και έφυγε και πήγε στην Κόρινθο. Στους 12 μαθητές λοιπόν έκανε μια ερώτηση ο Απόστολος Παύλος. Πιστεύσατε στο όνομα του Χριστού? Λάβατε Πνεύμα Άγιο? Δεν είναι δυνατόν να πιστέψεις και να μην προχωρήσεις στην επαγγελία του Θεού που είναι να εξητείτε και να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο? Και οι μαθητές οι 12 είπαν, δεν ξέρουμε. Ούτε έχουμε ακούσει για το Πνεύμα το Άγιο. Και ένα ερώτημα ήρθε στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου, πολύ λογικό. Πώς λέτε δεν ξέρετε, σε τι βαφτιστήκατε? Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτίων? Πώς λέτε ότι δεν ξέρετε περί Πνεύματος Αγίου? Και τότε εξέφρασαν την άποψή τους οι αδελφοί μας, λέγοντας ότι βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιωάννου, βάφτισμα μετανοίας. Και ο Απόστολος Παύλος διόρθωσε το κήρυγμα του Απολλό, λέγοντας ότι ο Ιωάννης βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας, αλλά εσείς πρέπει να βαφτιστείτε το βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι βάφτισμα σωτηρίας. Και είναι βάφτισμα σωτηρίας γιατί? Γιατί στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος εξηγεί πάρα πολύ καλά τι σημαίνει βάφτισμα σωτηρίας. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, το οποίο λέγει, διότι εν το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέτε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες με ταυτού εν του βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Σωτηρία λοιπόν δεν είναι αναγεννήθηκα,
Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για να συγχωρεθούν και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, και όταν επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και το αίμα του Χριστού, καθαρίζονται οι αμαρτίες μας. Αλλά δεν σωθήκαμε. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Πρέπει να πιστέψουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθη, και να ομολογήσουμε με το στόμα μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Τότε σωζόμαστε. Η σωτηρία λοιπόν προέρχεται με την αναγέννηση, όπου πεθαίνουμε για τον κόσμο, συνεχίζει με το βάπτισμα, οπότε γινόμαστε σύμμορφοι της ταφής του Χριστού, καθώς απεκδιώμεθα δια του βαπτίσματος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δηλαδή λαμβάνουμε μέρος κατά αυτόν τον τρόπο στην περιτομή του Χριστού, ώστε στη συνέχεια, βγαίνοντας από το βάπτισμα, να γίνουμε σύμμορφοι και της Αναστάσεως αυτού. Καθώς είναι γεγραμμένο, ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί, και στο σύμβολο της πίστεως έχουν περιγράψει η αρχαία Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Όμως αυτό δεν φτάνει. Υπάρχει και συνέχεια. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ καλά, ο Απόστολος Πέτρος πάρα πολύ καλά. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εις άφεση μαρτιών, αλλά και κάτι άλλο. Και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Άρα δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να λάβουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και σε ποιους το δίνει ο Θεός? Το Πνεύμα το στους θέλοντας. Πρέπει να θέλεις να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Στους πιστεύοντας. Πρέπει να πιστέψεις για να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Στους υπακούοντας. Πρέπει να υπακούσεις. Να πειθαρχήσεις το Λόγο του Θεού. Στους πειθαρχούντας. Και να εκζητήσεις. Και ο Θεός διά του Ιησού Χριστού θα σε βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Και ποιο είναι το σημείο της βάφτισης, ότι ο Κύριος σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, είναι ότι μιλάς ξένες γλώσσες. Υπάρχει ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σου. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω, θα λάβεις και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θα έρθει η ειρήνη, όπως λες, η γαλήνη, η χαρά, η δοξολογία, η ευχαριστία. Θα έρθει η τελειώτηση πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται, αγαπητοί μου φίλοι, να ψάχνεις στο ίντερνετ για τις λέξεις τις οποίες λες με το στόμα σου και τις οποίες μην νομίζεις ότι μπορείς να τις περιγράψεις και καλά. Γιατί? Γιατί μπορεί αυτό το οποίο νομίζεις ότι είναι μια λέξη να είναι δύο, τρεις λέξεις. Δεν είναι. Όταν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει όπως θέλει. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, εκτός και αν ξέρεις τη γλώσσα. Αν ξέρεις τη γλώσσα που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, κάποιος άλλος δηλαδή, αν ξέρει τη γλώσσα, τότε θα το καταλάβει. Αλλά επειδή είναι χιλιάδες οι γλώσσες, δεν είναι δυνατόν εσύ να πεις ότι πρέπει να τις ξέρω, να καταλάβω για να βεβαιωθώ ότι είμαι βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Μη γέννητο, αυτό είναι ολιγοπιστία τουλάχιστον. Για να μην πω ότι είναι, και συγχώρεσέ με για τη λέξη αφροσύνη, δεν βεβαιούται έτσι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαιούται από τη δύναμη που παίρνει, από την ειρήνη του Θεού που έρχεται, από τις γλώσσες που λέει, και πολλές φορές ο Θεός του δίνει και προφητεία και μιλάει ο Θεός με το στόμα του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, μην ενοχλείσαι και μην ψάχνεσαι για να δεις αν έχεις βαφτιστεί. Αφού μίλησες ξένες γλώσσες και αφού πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, βέβαια είσαι βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά πρέπει να το πιστεύεις. Γιατί αν δεν το πιστεύσεις, κινδυνεύεις να το λυπείς. Και όχι μόνο να το λυπείς, και να το σβήσεις. Ο Θεός να φυλάει. Και ο Λόγος του Θεού λέει: μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μπορεί να το σβήσει ο άνθρωπος. Είτε από χλιαρότητα, είτε από λιγοπιστία, είτε από απιστία. Ο Θεός θα μας φυλάει. Είσαι βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι. Ο Θεός να είναι μαζί σου και να σου δίνει πιο μεγάλη δύναμη και να συνεχίζει να πληρούσε Πνεύματος Αγίου, γιατί το ότι σε βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο δεν τέλειωσε. Πρέπει
πρώτα ο άνθρωπος να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, να το ζητάει δηλαδή και ο Χριστός να τον βαφτίσει. Στη συνέχεια πρέπει να πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Και τι σημαίνει πλήρουμε Πνεύματος Αγίου? Όπως βαφτίζουμε, μιλάω γλώσσες. Ψέλνουμε γλώσσες. Δοξάζομαι γλώσσες. Πλήρως του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι γλώσσες οι οποίες βγαίνουν μέσα από την κοιλιά του ανθρώπου με δύναμη, με χάρη, με έλεος, με αγάπη. Αλλά δεν φτάνει και αυτό. Στη συνέχεια πρέπει να ζητάς δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε να περπατάς από δύναμη σε δύναμη, από δόξα σε δόξα. Είναι γεγραμμένο, θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Όταν λοιπόν πληρούσε Πνεύματος Αγίου, μη διστάζεις να ζητάς δύναμη από το Θεό. Και πιο πολύ δύναμη. Έχουμε ανάγκη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία συνοδεύεται πάντοτε από τη δύναμη της πίστεως. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Συνεχίζουμε στην άλλη ερώτησή σου, αγαπητή μου φίλη. Η καρδιά μου μου έλεγε όταν προφήτευα να εμπιστεύω με τη φωνή μέσα μου και προσευχόμουν να είναι από τον Κύριο να μου δώσει δύναμη και έλεγα το μήνυμα. Όμως κάποια αδέλφια μου λένε πως πρέπει να βάζω σημεία όταν είναι να μιλήσω. Παραδείγματος χάρη να πω, Κύριε, αν είναι από σένα το μήνυμα, κάνει ένα θόρυβο τώρα ή κάνε παιδάκι να μιλήσει ή να ανοίξει πόρτα. Αυτό είναι θέμα πειθαρχικότητων και μέσα μου δεν μου πάει καλά. Δηλαδή, αν ζητάω Κυριακή πρωί να έχω σημείο να περάσει ελικόπτερο, πώς πιθανότητες θα έχει τότε ο προφήτης? Διότι μου φάνηκε τραγικό αυτό με το να ζητάω σημεία. Έτσι δεν αμφισβητώ το ότι νιώθω μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Κάθε φορά πριν προφητεύσω, δηλαδή, είναι θεάρεστο να ζητάω σημείο, ακόμη και αν μέσα μου νιώθω να τρέμω από δύναμη ή να εμπιστεύω με τη δύναμη αυτή? Όταν τη νιώθω, πώς εμπιστεύεσαι κάποιον και συνέχεια του ζητάς αποδείξεις? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και έχεις δίκιο και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση με το Λόγο του Θεού, ούτε με το φρόνημα του Χριστού, ούτε με το περπάτημα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ζητάμε σημεία. Στην Καινή Διαθήκη και ιδίως για την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, δύναμη ζητάμε, όπως πολύ ωραία λες. Και πώς θα προφητεύσω? Όταν θα έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου επάνω σου. Μπορείς να το συγκρατήσεις. Και ακούστε να δείτε τι ωραία που το λέει, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Λόγος του Θεού, παραδείγματος χάρη, που μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το αναφέρω, στον Ιώβ. Διαβάζω από το Λάμπτα Β κεφάλαιο του Ιώβ, που είναι ακριβώς αυτή η πλήρωση με δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζω από το 18 εδάφιο. Διότι είμαι πλήρης λόγων, το πνεύμα εντός μου με αναγκάζει. Ιδού η κοιλία μου είναι ο σύνος, ώστις δεν ενύχθη. Είναι έτοιμη να σπάσει, ως ασκεί γλεύκους. Θέλω λαλήσει δια να αναπνεύσω. Θέλω ανοίξει τα χείλη μου και αποκριθεί. Είναι μια δύναμη μέσα, δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδερφοί, να ζητάς δύναμη για να πληρώνεσαι και να προφητεύεις. Αλλά επίσης μ' αρέσει και στον Ιερεμία που αναφέρει το ίδιο πράγμα, ο προφήτης Ιερεμίας. Διαβάζω από το κεφάλαιο Κάπα, 20 κεφάλαιο, και από το εδάφιο 8. Διότι αφού ίνιξα το στόμα μου, βοώ, φωνάζω βία και αρπαγή, όταν ο λόγος του Κυρίου έγινε σε με προνοσονιδισμών και προσχολευασμών όλη την ημέρα. Γιατί το κήρυγμά του ήταν προφητεία καταστροφής σε ανθρώπους που δεν πίστευαν στα λόγια του Θεού. Και είπα, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, δεν θα αντέχω άλλο να προφητεύω, ούτε θα λαλήσω πλέον εν το ονόματι του Κυρίου. Όμως ο λόγος του Θεού ήταν στην καρδιά μου ως και όμενον πυρ, περικεκλεισμένον στα κόκαλά μου και απέκαμον χαλινώνων εμαυτών και δεν είναι δυνάμην πλέον και λάλησα. Με δύναμη λοιπόν μιλάμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν χρειαζόμαστε σημεία. Αυτά είναι, και πάλι θα πω τη λέξη και συγχωρέστε με, δεν μ' αρέσει, είναι ανοησίες. Δεν θα πει να περάσει ελικόπτερο, να βήξει ένας άνθρωπος, να ανοίξει πόρτα, να κλείσει πόρτα. Δεν είναι έτσι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αγαπητοί μου φίλοι.
Δεν είναι έτσι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν. Αν έχει χάρισμα, σου έχει δώσει χάρισμα προφητικό, θα ζητήσει δύναμη και δεν θα μπορεί να το συγκρατήσει. Θα βγει σαν ποταμί υδατοζώντος μέσα από την κοιλιά σου. Οι ξένες γλώσσες με δύναμη και ο προφητικός λόγος με δύναμη. Μην ακούς, δεν υπάρχουν σημεία στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Υπάρχει πίστης και υπάρχει δύναμης Πνεύματος Αγίου. Ο καθένας λέει, μάλιστα στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει, ο προφητεύων, ας προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως. Με την αναλογία της πίστεως και με τη δύναμη της πίστεως και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα προφητεύεις και θα δοξάζεις τον Θεό. Ταπεινά, να είσαι σε αγιασμό, σε καθαρότητα, να έχεις μετανοήσει και μη φοβάσαι καθόλου. Ο Θεός θα πάρει το στόμα σου και θα το χρησιμοποιήσει για δικό του στόμα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Έχεις και μια τρίτη όμως ερώτηση. Να τη διαβάσουμε. Στην εκκλησία που πηγαίνω, οι προφήτες είναι λίγοι. Όσες φορές ρώτησα, μου είπαν πως υπάρχουν και άλλοι αδελφοί που έχουν το χάρισμα, αλλά δεν το εκδηλώνουν, μάλλον από φόβο. Πόσο σωστό είναι, αδέλφια μου, σας παρακαλώ, πέστε μου. Κλονίζουν την πίστη του κάθε νέου πιστού, που ίσως τέλος πάντων έχει και εκείνος το χάρισμα της προφητείας. Εμένα με όλα αυτά η καρδιά μου διατρέχει κίνδυνο. Είμαι ούτε μισό χρόνο στην εκκλησία και έφτασα να αναρωτιέμαι αν έχω τελικά Πνεύμα Άγιο ή αν όντως ο Κύριος μιλούσε στο μυαλό μου ή όχι. Σας παρακαλώ ολόψυχα, στο όνομα του Χριστού πέστε μου, γιατί κοντεύω να τρελαθώ, δεν πάω εκκλησία, τρέμω να προσευχηθώ. Μήπως και πάλι πω καμιά λέξη ξένη ή οτιδήποτε άλλο και έχω θυμό για όλα αυτά. Εάν οι ερωτήσεις που κάνω είναι δύσκολες για την εκπομπή σας, σας παρακαλώ πέστε μου γραπτός λίγες κουβέντες μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας εμπιστεύομαι, ο Θεός να είναι μαζί σας. Να μην μας εμπιστεύεσαι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί αδερφοί, να εμπιστεύεσαι μόνο το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια και μόνο όταν αυτά τα οποία λέγονται είναι μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, τότε είναι αξία εμπιστοσύνης. Και τότε ο άνθρωπος είναι αξιόπιστος. Υπάρχουν και άλλοι προφήτες που δεν προφητεύουν από φόβο. Αυτό λέγεται αναλογία πίστεως. Δεν έχουν την κατάλληλη πίστη, δεν πειράζει. Θα τους δοθεί άμα ζητήσουνε. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Ακούγοντας το Λόγο του Θεού, ακούγοντας τα κηρύγματα του Ευαγγελίου, διαβάζοντας και μελετώντας το Λόγο του Θεού, ιδιαιτέρως μέσα στο ταμείο, όταν ο άνθρωπος του Θεού προσεύχεται κατηδίαν, έρχεται ο Χριστός, τον εκπαιδεύει, του φανερώνει πάσαν την αλήθεια, τον οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου. Του δίνει δύναμη πίστεως, ώστε να μην φοβάται, και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας εδόθη δεν είναι πνεύμα δειλίας για να φοβόμαστε, αλλά είναι πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια και μας φανερώνει τα μέλλοντα. Μην εμπιστεύεσαι, αγαπητοί μου φίλοι, κανέναν άνθρωπο. Είναι απόλυτος ο Λόγος του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Θα εμπιστευόμαστε όλους τους ανθρώπους όταν μας μιλάνε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Θα προφητεύεις λοιπόν και ο καθένας προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως. Ζητάει δύναμη πίστεως, δύναμη Πνεύματος Αγίου. Ο λαλών γλώσσα αναγνώρισης τον εαυτόν οικοδομεί. Θα οικοδομείς τον εαυτό σου μιλώντας γλώσσες. Αλλά εφόσον σου έχει δώσει και το χάρισμα το προφητικό, θα προφητεύεις κατά την αναλογία της πίστεως. Και ο προφήτης προφητεύει για την οικοδομή, για την παρηγοριά και για την προτροπή της Εκκλησίας. Προσευλογία. Και θα προσεύχεσαι ο Θεός να δώσει σε όλους όσους έχουν το χάρισμα στην Εκκλησία που πηγαίνεις, να τους δώσει δύναμη πίστεως, δύναμη Πνεύματος Αγίου, για να προφητεύουν όλοι και μάλιστα όπως λέει η Αγία Γραφή, ανά δύο
οι ανατρείς και οι άλλοι να διακρίνουν. Γιατί πρέπει πάντες να προφητεύεται για να μαθαίνουν όλοι και να παρηγορούνται όλοι. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να δοξάζεις το Θεό, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για να αυξηθεί η πίστη σου, για να πάρεις δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος του Αγίου, είναι δοξολογία. Μάλιστα το λέει πάρα πολύ καθαρά στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον Αβραάμ. Λέει λοιπόν, από το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 18, ο οποίος Αβραάμ, αν και δεν είχε ελπίδα, επίστευσε με ελπίδα ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν, ούτω θελήστε το σπέρμα σου. Και στη συνέχεια, και μη ασθενήσα στην πίστη, διότι εσυλλογίστη, διότι δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι είναι ήδη νεκρωμένον εκατονταετής περίπου ον και την έκρωση της μήτρας Σάρας, ούτε δίστασε, δεν ασθένησε στην πίστη, ούτε δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, πώς, δοξάσας τον Θεό. Με δοξολογία αυξάνεται η πίστη μας. Γι' αυτό στη δοξολογία πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Δόξαζε λοιπόν το Θεό και θα αυξάνεται η πίστη σου, θα αυξάνεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και θα λειτουργούν τα χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός όλο και πιο ένδοξα, πιο όμορφα και πιο οικοδομητικά για την Εκκλησία. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι δύσκολες οι ερωτήσεις, θα είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι ωφέλιμες για όλους μας. Για όλους μας είναι ωφέλιμες οι ερωτήσεις οι οποίες έκανες. Ο Θεός να σε ευλογήσει και να ευλογήσει και τη μικρή εκκλησία που πηγαίνεις. Συνεχίζουμε με μία άλλη ερώτηση, πάλι κάποιας αγαπητής αδερφής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της. Και είναι σχετική. Σας παρακαλώ πολύ, πέστε μου πώς μπορώ να πληρώνουμε με Άγιο Πνεύμα και να μου δίνει δύναμη ο Κύριος και να οικοδομούμε όπως λέγει η Γραφή. Ο Κύριος να σε ευλογεί πολύ στο έργο σας. Είναι γεγραμμένο, πληρούστε Πνεύματος Αγίου στην επιστολή προς Εφεσίους. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου έρχεται με τη δοξολογία όταν μιλάς ξένες γλώσσες, ψέλνεις με ξένες γλώσσες, υμνείς με οδές πνευματικές. Αυτή είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω πάντες, λέει στην επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δεν απροφητεύεται. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς τον Θεό. Ουδής, διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Άρα λοιπόν, πώς πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, με τη δοξολογία όταν αρχίζουμε, μιλάμε, ψέλνουμε, άδουμε, οδάς πνευματικά σε ξένες γλώσσες. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται δύναμη. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο να πληρώμεθα Πνεύματος Αγίου. Να το πω από την αρχή. Δεν είναι αρκετό το ότι μας βάφτισε κάποια στιγμή ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Απαραίτητο είναι να πληρούμεθα και με Πνεύμα Άγιο. Αλλά και ακόμη πιο απαραίτητο είναι να παίρνουμε δύναμη, να πληρούμεθα με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Άρα ζητάω να με βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Πληρούμε Πνεύματος Αγίου, δοξάζοντας το Θεό, και ζητάω δύναμη Πνεύματος Αγίου και δύναμη πίστεως για να οικοδομούμε και να πλησιάζω πιο πολύ το Θεό, αλλά και να οικοδομώ με τα χαρίσματα πιθανών που θα μου δώσει ο Χριστός και την Εκκλησία. Ο τρόπος λοιπόν είναι ένας, αυτός, και δεν υπάρχει άλλος, αγαπητοί μου φίλοι. Όπως όταν μας βάφτισε ο Χριστός καταρχάς με Πνεύμα Άγιο λαλήσαμε ξένες γλώσσες μεγαλύνοντας τον Θεό,
Έτσι και πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, γιατί η πλήρωση τι είναι. Η βάφτιση είναι η πρώτη πλήρωση. Και η πλήρωση είναι η συνεχόμενη ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Και ποιο ήταν το σημείο της βάφτισής μας σε Πνεύματι Αγίου, τα οι γλώσσες. Και ποιο είναι το σημείο σήμερα της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, οι γλώσσες. Και στη συνέχεια η δύναμη. Και στη συνέχεια λειτουργούν τα χαρίσματα που ο Θεός έχει δώσει στον καθέναν δια Πνεύματος Αγίου. Σ' άλλον προφητεία, σ' άλλον, όπως λέει η Γραφή, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι λόγος σοφίας, πληστής ο Πνεύματος Αγίου, ο Απόστολος Πέτρος εκήρυξε, ελάλησε, γιατί είχε λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως. Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου εκδηλώθηκε και το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου το οποίο είχε. Λόγος σοφίας, λόγο γνώσεως, πίστης, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. 9 είναι τα χαρίσματα. Άρα λοιπόν ζητάω και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και έτσι εκδηλώνονται πάρα πολύ ωραία και όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είτε λόγο σοφίας, είτε λόγο γνώσεως, είτε προφητεία, είτε διερμηνία, είτε είδη γλωσσών. Εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να γίνει διάκριση του χαρίσματος είδη γλωσσών από το σημείο της βάφτισης ή της πλήρωσης εν Πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό και στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες είναι προφήτες, μη πάντες είναι διδάσκαλοι». Αυτές είναι οι διακονίες που δίνει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, για την τελειοποίηση των Αγίων, και συνεχίζει τα χαρίσματα. Μη πάντες ενεργούς οι δυνάμεις, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Το μη πάντες λαλούσι γλώσσας είναι είδη γλωσσών. Δεν είναι το σημείο της βάφτισης ή πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Δεν έχουμε όλοι ή το χάρισμα είδη γλωσσών, πολύ ωραίο χάρισμα, να μιλάς πολλές γλώσσες, ώστε άνθρωποι ξένοι από σένα να ακούνε τα λόγια του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το χάρισμα που σου δώσε ο Θεός είδη γλωσσών. Καθώς μπορείς να μιλάς και να εναλλάσσεις δια Πνεύματος Αγίου τις γλώσσες τις πολλές που σου έχει δώσει ο Θεός μέσα από αυτό το χάρισμα. Πάρα πολύ ωραίο χάρισμα, θαυμαστό χάρισμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το σημείο της βάφτισης εν Πνεύματι Αγίου και της πλήρωσης εν Πνεύματι Αγίου. Η βάφτιση και η πλήρωση Πνεύματος του Αγίου λαλεί γλώσσες ο άνθρωπος. Ξένες γλώσσες. Ακατάληπτες γλώσσες. Γι' αυτό και τι λέει η Γραφή. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει Αυτόν. Αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Και συνεχίζει, διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου μένει άκαρπος, δεν καταλαβαίνει τι λέω. Διότι ο λαλών γλώσσα αγνώριστον, εαυτόν οικοδομή δια Πνεύματος Αγίου. Είναι ένα ωραίο δώρο που δίνει ο Θεός να μιλάμε γλώσσες για να οικοδομούμε τον εαυτό μας όποτε πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό και για τις δύο αγαπητές αδελφές μας και τα ερωτήματα τα οποία στείλανε στην εκπομπή μας, που βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα πνευματικά, για τις προφητείες, για την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και για την τάξη. Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πρέπει να γίνονται όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Πάντα ας γίνονται, λέει στο Ιώτα Δέλτα στο 40 εδάφιο, ευσχημόνως και κατά τάξη. Όχι με ακαταστασία, αλλά με ευσχημοσύνη και τάξη. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τέλειωσε, η εκπομπή αυτή τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια και ήθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.